Είμαστε η Ένωση Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου. Ήρθαμε εδώ πέρα με σκοπό ένα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν δίνει αίμα γιατί είναι ανενημέρωτος. Αν θα ενημερωθεί, θα πάει και θα δώσει. Σε μια τέτοια εκδήλωση, όπου είναι τόσοι νέοι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα προωθούμε το ήθος. Γιατί φτιάχνοντας τους νέους, το μέλλον προδιαγράφει το να έχουμε περισσότερους εθελοντούς αιμοδότες. Ο εθελοντισμός βρίσκεται ότι η κορυφαία μορφή εθελοντισμού είναι η αιμοδοσία. Όχι. Δυστυχώς η αιμοδοσία δεν έχει τα σκύπτρα που θα έπρεπε να έχει και τη βάση. Περίπου οι ανάγκες μας σε μονάδες το χρόνο είναι γύρω σε 750.000. Με το ζόρι μπορούμε να βρούμε αυτές τις μονάδες. Είμαστε 10 εκατομμύρια, δεν αιμοδοτεί ούτε ο ένας στους 10. Αν αιμοδοτούσαν 5 άτομα από τα 10 που μπορούν, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ήδη ο Ερυθρός Σταυρός της Ελβετίας μας δίνει 30.000 φιάλες αίματος, που σε πάροδο χρόνο αυτές θα σταματήσουν. Ήδη από το 2015 και μετά αυτά θα κοπούν εντελώς. Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Σύν ότι αυτά τα πληρώνουμε δυστυχώς, ενώ μπορούμε μια μεσογειακή χώρα σαν την Ελλάδα να παρέχει όλες αυτές τις φιάλες και να μην υπάρχει καμία έλλειψη. Καταλήγοντας, τι μήνυμα θα στέλνατε σε όλους αυτούς νέους και περισσότερο και λιγότερο νέους επισκέπτες του Άρδα όσον αφορά την εθελοντική αιμοδοσία? Πολλές φορές ακούω την άποψη, ιδίως από τους νέους ανθρώπους, ότι βαριέμαι, δεν έχει κάτι να κάνω, ότι ζούνε αυτήν την ηλικία, την τόσο παραγωγική, πάρα πολύ με τη βαρεμάρα μαζί. Είναι λάθος. Εγώ θα έλεγα δραστηριοποιήσου. Γιατί πριν πεις ότι η κοινωνία δεν είναι σωστή, σκέψου εσύ τι κάνεις γι' αυτό. Δραστηριοποιήσου, μάθε, ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν, είτε γιατί έχουν χαμηλή πίεση, είτε γιατί χαμηλό αιματοκρίτη. Με τη σωστή διατροφή φτιάχνεται. Αλλά πέρα από ότι δίνουμε αίμα για μας, δίνουμε το αίμα σε έναν συνάνθρωπό μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Να διαδώσουμε παράλληλα την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο στην Ελλάδα, έχει μόλις από το 1975 μέχρι σήμερα. Πριν το αίμα το πλήρωνες, το πλήρωνες και πάρα πολύ ακριβά. Το να παρέχουμε σε κάθε άνθρωπο τουλάχιστον το αίμα είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ελλείψεις, ιδίως στις γιορτές, τα καλοκαίρια και κάποιες φορές το χρόνο. Ουσιαστικά θα τους ενημερώσουμε για τη δωρεά μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ο νέος κόσμος γιατί είναι μια διαδικασία ασφαλής, ακίνδυνη και πολύ σημαντική για τον ασθενή, γιατί ίσως είναι η μόνη του ελπίδα να σωθεί. Χρειάζονται πάρα πολλοί εθελοντές δότες ώστε να μπορεί να σωθεί ένας ασθενής. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να είναι κάποιος για την εγγραφή του ηλικίας από 18 μέχρι και 45 χρόνων, να είναι σε καλή κατάσταση υγείας και να είναι πρόθυμος να βοηθήσει οποιονδήποτε βρεθεί συμβατός μαζί του. Για να δώσει κάποιος το μόσχευμα, γίνεται πλέον με μια απλή διαδικασία παρόμοια με αυτή της αιμοδοσίας.